Σε αυξημένη επαγρύπνηση, κυρίες και κύριοι, για ευαίσθητους στόχους είναι η ελληνική αστυνομία μετά την έβρεση εκρηκτικού μηχανισμού έξω από το αστυνομικό τμήμα Ζωγράφου χθες, ο οποίος δεν εξεράγει. Στην αντιτρομοκρατική βλέπουν ομοιότητες της συγκεκριμένης βόμβας με αυτήν που εξεράγει πέρυσι στον Άγιο Διονύσιο Αρεοπαγίτη. Και εμείς πάμε να συνδεθούμε με τον Μαρίνο Αλιφέρη, που έχει όλα τα νεότερα στοιχεία. Μαρίνο. Και να υπενθυμίσουμε, κυρία, ότι είχαμε και τον τραυματισμό ενός πολίτη, καθώς δεν υπήρξε προειδοποιητικό τηλεφώνημα. Εδώ λοιπόν οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής και του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών κατάφεραν να εντοπίσουν υπολείμματα από τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και θα προσπαθήσουν, όπως είπες και εσύ, να δουν αν υπάρχουν ομοιότητες σχετικά με το συγκεκριμένο χτύπημα. Εντόπισαν το καλώδιο, το ρολόι, αλλά και διαπίστωσαν ότι η ύλη που χρησιμοποίησαν οι δράστες ήταν πυρίτιδα και δίπλα, βέβαια, το πιο σημαντικό, είχαν τοποθετήσει δεκάδες καρφιά. Χαρακτηριστικό είναι ότι αυτό που μας ανέφεραν κάτοικοι της περιοχής, ότι ακόμη και μετά από την ελεγχόμενη έκρηξη, εξφεδονίστηκαν σε μεγάλη απόσταση τουλάχιστον δύο καρφιά, τα οποία έφτασαν στην απέναντι πολυκατοικία. Και εδώ επιβεβαιώνονται όλες οι πληροφορίες από την αστυνομία ότι ήταν ένας μηχανισμός που οποιοδήποτε περνούσε εκείνη την ώρα από το σημείο θα τον τραυμάτιζε πάρα πολύ σοβαρά, μπορεί ακόμη να του στήγιζε και τη ζωή. Φαίνεται λοιπόν ότι οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν το πολύ χαμηλό φωτισμό που επικρατεί μέσα στο προάβλιο χώρο της Πολυτεχνιούπολης κατά τις νυχτερινές ώρες. Άφησε τη βόμβα δίπλα ακριβώς από την περίφραξη. Την τοποθέτησε μάλιστα έτσι ώστε να στείλει το οστικό κύμα προς το αστυνομικό τμήμα και εξαφανίστηκε μέσα στο σκοτάδι. Από την αντιτρομοκρατική αναζητούν, να σου πω, κλείνοντας, ακόμη και υλικό από κάμερες ασφαλείας που μπορεί να τους βοηθήσει στις έρευνες. Μάλιστα. Μαρίνο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.